πρωί Τρίτης στο Χιτά Ζακύνθου. Με αφορμή τη δεύτερη συνεχόμενη μέρα ηλιοφάνειας, όχημα του Δήμου καταφέρνει να προσεγγίσει τα πρανή και να πραγματοποιήσει εργασίες στο τελευταίο κύτταρο που έχει απομείνει στην περιοχή. Στο τελευταίο κομμάτι του Χιτά, με προστατευτική μεμβράνη, που μπορεί να δεχτεί σκουπίδια από το νησί χωρίς κίνδυνο. Μικρές ποσότητες σκουπιδιών, κυρίως από τα σχολεία του νησιού, τοποθετούνται με προσοχή στο μικρό αυτό κύτταρο. Μήπως λοιπόν ξεκίνησε η αποκομιδή των σκουπιδιών στο νησί? Η εικόνα είναι μάλλον απατηλή. Το κύτταρο χωρά ελάχιστη ποσότητα σταγόνα στον ωκεανό των σκουπιδιών που πνίγουν τη Ζάκυνθο. Δεν χωράει πολλά και αυτό είναι το δυστύχημα, με την έννοια ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει λύση. Εμείς θα τηρήσουμε τον οδικό χάρτη πιστά, αν και παρανομούμε, γιατί αν δείτε και μετά θέλω να το δείξει η κάμερα, το βουνό κάθεται, έχει κάτσει πάνω από 30-40 πόντους. Και έτσι όσο σκουπίδια ρίχνουμε, τόσο επιβαρύνουμε αυτό το χώρο. Τα υπόλοιπα κύτταρα του Χιτά έχουν κορεστεί, ενώ τεράστιες ποσότητες από απορρίμματα έχουν εναποτεθεί χήδιν στα πρανή, με αποτέλεσμα να κατακριμνίζονται, προκαλώντας κατολισθήσεις και καταλήγοντας σε ρέμα περιμετρικά του βουνού και από εκεί στον κόλπο του Λαγανά. Και εδώ κανονικά θα έπρεπε να έρχονται όλοι αυτοί οι ξενοδόχοι και οι φορείς που μαζεύονται και κάνουν και οι κινητοποιήσεις, να έχουν εικόνα. Να έχουν εικόνα το τι γίνεται και πού πάνε όλα αυτά, θα το δείξετε και μετά, και καταλήγουν στο κόλπο του Λαγανά. Όλα αυτά τα σκουπίδια που βλέπουμε που πέφτουν από το βουνό, που κατακριμνίζονται επειδή είναι υπερκορεσμένος ο Χιτά, καταλήγουν σε αυτή τη χαράδρα και από εκεί και πέρα φτάνουν μέχρι το Λαγανά. Φτάνουν μέχρι το κόλπο του Λαγανά, ναι. Από αυτή τη χαράδρα εδώ που βλέπετε. Και όπως βλέπετε, έχει και στις όχθες, ας πούμε, εδώ πέρα, καταλήγουν κάτω. Μοναδική λειτουργική περιοχή του Χιτά είναι το τελευταίο κύτταρο στο οποίο γίνονται οι σωστές εργασίες. Εργασίες που ωστόσο δεν έγιναν στα προηγούμενα κύτταρα, με αποτέλεσμα ολόκληρη πλαγιά να κατακριμνίζεται μετά από κάθε βροχή. Βρισκόμαστε στο Χιτά, στο Σκοπό, στη Ζάκυνθο, και πίσω μας βλέπετε το τελευταίο κύτταρο που έχει απομείνει που μπορεί να υποδεχθεί σκουπίδια. Όχι περισσότερα όμως από 500 τόνους. Στη Ζάκυνθο έχουν μαζευτεί περισσότεροι από 5 έως 6.000 τόνους απορριμμάτων και όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι αδύνατον να χωρέσουν όλοι εδώ. Οι κάτοικοι που ζουν γύρω από το Σκοπό περιμένουν να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης του Χιτά, ώστε να πάψει να αποτελεί πλέον περιβαλλοντική βόμβα. Και περιμένουμε αυτή την περιβόητη αποκατάσταση, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο σημαντικό είναι πότε θα φύγουν οι 3.500 τόνοι σκουπιδιών που είναι εκτός μεμβράνης, που ρυπαίνουν αυτή τη στιγμή και προφανώς θα μολύνουν στη συνέχεια το περιβάλλον και το χώρο εδώ. Ο Χιτά ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του σε περιορισμένο βαθμό, αλλά τίποτα δεν διασφαλίζει τη συνέχισή της. Οι κάτοικοι της περιοχής πάντως έχουν συγκεντρώσει όλα τα πορίσματα και τις εκθέσεις επίσημων ελεγκτικών οργανισμών και φορέων, με τα οποία επιβεβαιώνονται όλες οι παρατυπίες που έχουν γίνει στον πολύπαθο Χιτά και ετοιμάζονται να κινηθούν δικαστικά κατά των υπευθύνων που διαχρονικά οδήγησαν τη Ζάκυνθο στο αδιέξοδό της και που κινδυνεύουν να καταστρέψουν για πάντα το σπάνιο φυσικό της περιβάλλον.